βάλω στην κουβέντα μας και να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας, τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Είναι υποψήφιος βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κυρία Σφακή. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε έτσι πολύ δυνατά στο προσκήνιο της αυτοδιοίκησης πριν από κάποια χρόνια, διεκδικώντας την περιφέρεια Κρήτης, και σήμερα δίνετε το παρόν σε αυτή την εκλογική μάχη από ένα άλλο μετερίζει, διεκδικώντας μια θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχει έτσι ουσιαστικές αλλαγές, διαφοροποιήσεις μάλλον, για να το πω κάπως έτσι, η μία μάχη από την άλλη? Η μάχη, η αλήθεια είναι ότι διαφοροποίηση δεν έχει, με την έννοια ότι η αναζήτηση του σταυρού, αν θέλετε, επί της ουσίας είναι η ίδια. Από εκεί πέρα προφανώς είναι κάτι τελείως διαφορετικό η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική σκηνή, η κεντρική εξουσία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό όλη αυτή η διαδικασία και εκλογικά, αν θέλετε, αλλά και η ενασχόλησή μου με την τοπική αυτοδιοίκηση στον δεύτερο βαθμό. Με γέμισε εμπειρίες, γνώρισα τα προβλήματα του τόπου πάρα πολύ καλά, γύρισα τον ομό εν προκειμένου των Χανίων που πολιτεύομαι πάρα πολλές φορές, συνομίλησα πολλές φορές με τον κόσμο, και είναι κάτι το οποίο με έχει κάνει να πατάω γερά στα πόδια μου από άποψη εμπειριών, και όσον αφορά την διοίκηση αλλά και όσον αφορά τα προβλήματα του τόπου. Μεγάλο σχολείο, κύριε Μαρκογιαννάκη, αυτοδιοίκηση. Πολύ μεγάλο σχολείο, αλλά ακόμα και στην εκλογική διαδικασία, αν θέλετε, και εκεί ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Εξάλλου η προηγούμενη εκλογική διαδικασία με αντίπαλο τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, έναν τόσο έτσι πετυχημένο πολιτικό σε γενική ομολογία, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό, όπου είχαμε και μια εξωπερπέστατη, νομίζω, παρουσία, και είναι κάτι το οποίο το αναγνώρισε το σύνολο του κόσμου. Τώρα λοιπόν η μάχη επικεντρώνεται στα Χανιά, εκεί όπου, όπως είπατε και εσείς, πολιτεύεστε. Τι συναντάτε έτσι σε αυτές τις περιοδίες τις οποίες κάνετε στα χωριά των Χανίων με τους παραγωγικούς φορείς των Χανίων? Οι προβληματισμοί που σας θέτουν, φαντάζομαι, έτσι επικεντρώνεται περισσότερο στο κομμάτι της οικονομίας, της ακρίβειας. Η αλήθεια είναι πως ναι, η ακρίβεια είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά σε όλους μας. Επομένως είναι γεγονός ότι επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο εμένα με κάνει έτσι να αισιοδοξώ πολύ είναι αρχικά το ότι υπάρχει πλέον μια απόλυτη κατανόηση του κόσμου στο πόσο κρίσιμες είναι οι εκλογές αυτές και πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να κυβερνά τον τόπο αυτό, εάν θέλουμε να έχουμε μια σταθερότητα και να συνεχίσετε να αναπτύσσετε ο τόπος. Και αυτό το οποίο επίσης με κάνει να αισιοδοξώ είναι ότι σε πολλές από τις ομιλίες μου μπορώ να πω, τολμώ να πω, ότι έχω περισσότερους νέους ανθρώπους που με ακολουθούν παρά μεγαλύτερους ηλικία που παραδοσιακά, αν θα μπορούσε να το πει κανείς, ακολουθούν σε πολιτικές ομιλίες. Ξέρετε, είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Δηλαδή, οι νέοι όχι μόνο να ακούνε ή να ασχολούνται μετά της πολιτικής, αλλά να πάνε και να ψηφίσουν. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα το κερδίσει η χώρα μας αυτό το στοίχημα σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι ακριβώς και ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο έχω βάλει, που λέω ότι θα πρέπει να πείσω την δική μου γενιά ή έστω τους μικρότερους από εμάς να αντιληφθούν το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν στις δημοσιογραφίες, δηλαδή την 21η Μαΐου, την Κυριακή, και να πάνε να ψηφίσουν. Τώρα το τι θα ψηφίσει ο καθένας προφανώς είναι αποτέλεσμα δικής του επιλογής, αλλά είναι κρίσιμο πολύ, και ξαναλέω, ένα δικό μου στοίχημα, το να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν. Και αυτό είναι το γεγονός ότι με γεμίζει αισιοδοξία, ότι ακολουθούν αρκετοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις να μην ακολουθούσαν. Έχουν την περιέργεια, έρχονται, μας ακούνε στις ομιλίες που κάνω. Έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον ομό ήδη.
Και είναι κάτι το οποίο με γεμίζει και αισιοδοξία, αλλά παράλληλα και μεγάλη ευθύνη. Έτσι, υπάρχουν... Δεν θα πρέπει να απογοητεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα. Υπάρχουν απαντήσεις, κύριε Μαρκογιαννάκη, για τη νέα γενιά. Και το λέω αυτό γιατί στο κυβερνών κόμμα έχει ασκηθεί σκληρή κριτική και με αφορμή το τελευταίο ΠΑΣ των 150 ευρώ για τους νέους, ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ως ένα προεκλογικό τερτύπι για να ρίξει στάχτη στα μάτια των νέων, και αν τελικά έχουν πάρθει ουσιαστικές πολιτικές στήριξης της νέας γενιάς, είτε αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης της παιδείας, είτε αφορά το τρόπο και τα κίνητρα με τα οποία θα φέρουμε νέους επιστήμονες από το εξωτερικό πάλι πίσω. Ναι. Νομίζω η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι η σημαντική πτώση της ανεργίας. Το 2019 που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση του τόπου, η ανεργία ήταν περίπου στο 18%, τώρα είναι κάτω από το 11%, δηλαδή 7 μονάδες κάτω. Το οποίο μεταφράζεται αντίστοιχα σε 300.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι το στοίχημα της χώρας, το να έχουμε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και βεβαίως να έχουμε και καλύτερους μισθούς. Πράγμα το οποίο έχει δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη τετραετία. Πράγματα έχουν γίνει, προφανώς οι παθογένειες και η πολιτική κατάσταση δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα από αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι το πρόγραμμα Το Σπίτι Μου, όπου έχουν γίνει ήδη 14.000 αιτήσεις στο να βοηθηθούν νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξεκινούν την οικογένειά τους να έχουν ένα σπίτι δικό τους με δάνειο, το οποίο στην ουσία είναι η δόση μικρότερη από ένα ενίκιο που ενδεχομένως να είχαν. Έχουν γίνει πράγματα. Ξαναλέω, ο στόχος είναι να προκύψουν ακόμα περισσότερες καλές θέσεις εργασίας. Βοηθάει το ότι οι επενδύσεις στη χώρα μας έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Κολοσσοί διεθνείς έχουν έρθει στη χώρα μας και έχουν επενδύσει. Και όλα αυτά, νομίζω, προσθετικά, αν τα βάλει κανείς, είναι το στοίχημα της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Και ίσως ότι έχει να κάνει με το κομμάτι με πιο τοπικά χαρακτηριστικά, και αναφέρομαι στα Χανιά και τις υποδομές, οι οποίες καταλαβαίνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει στην ατζέντα της κυβέρνησης, τα έχει ανεβάσει και επικοινωνιακά. Ουσιαστικά, τι είναι εκείνο το οποίο όμως προωθείται και για το κομμάτι των Χανίων? Μιλάμε όλοι για τον περιβόητο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, το οποίο φυσικά αφορά ολόκληρο το νησί, να επικεντρωθούμε λίγο στο κομμάτι των Χανίων. Ναι, κοιτάξτε, αναμφίβολα είναι το νούμερο ένα αναπτυξιακό έργο για όλη την Κρήτη, αλλά προφανώς και για τα Χανιά, ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ, ο οποίος επιτέλους, νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να πει κανείς, επιτέλους, όχι απλά μπορεί κάποιος να τον δεσμευτεί ή να τον ανακοινώσει, αλλά βλέπει να παίρνει σάρκα και οστά. Στο κομμάτι, γιατί είναι γνωστό ότι έχει σπάσει σε τρία κομμάτια αυτό το μεγάλο έργο, στο κομμάτι Χερσόνησος, Νεάπολη, υπογράφηκε πολύ πρόσφατα η προγραμματική σύμβαση από τον Πρωθυπουργό. Το Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, έχουν ήδη μπει μπουλντόζες στον δρόμο. Και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά στο Καστέλι έως το Χερσόνησο, αναμένεται εντός 2023 να βρεθεί και ο ανάδοχος ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. Εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε περάσει τους περιβαλλοντολογικούς όρους. Επομένως, δεν μπορεί πλέον κανείς να αμφισβητήσει ότι ένα τόσο σημαντικό έργο έχει προχωρήσει. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Τα Χανιά, και αυτό το διαπιστώσαμε δυστυχώς πολύ έντονα το 2019 με τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε, έχουν γερασμένες υποδομές. Το οδικό δίκτυο είναι γερασμένο, είναι καταπονημένο. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, βέβαια. Είναι γεγονός. Και ξέρετε, λέω σε πολλές περιπτώσεις ότι αν θέλουμε να έχουμε διαρκώς αυξανόμενες αφήξεις των τουριστών, θα πρέπει αντίστοιχα να είμαστε και έτοιμοι να τους υποδεχτούμε. Βέβαια, πώς θα σηκώσουν αυτές τις αφήξεις, όσον αφορά το νοσοκομείο, για παράδειγμα, να μπορέσει να τα απεξέλθει. Άρα είναι μια συνολική προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει. Ξαναλέω, έχουμε γερασμένες υποδομές. Έχουν γίνει όμως πράγματα στα Χανιά τα τελευταία 4 χρόνια. Καταρχάς, όποιος περπατήσει αυτή την περίοδο στα Χανιά είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, που σημαίνει ότι έχουν γίνει αρκετά και ουσιαστικά πράγματα,
Βεβαίως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και το κριτήριό μας στις κάλπες, να αναζητάμε πάντα έτσι, την καλύτερη επιλογή. Ποια είναι η εκτίμησή σας, φαντάζομαι ποιο είναι το θέλω σας, αλλά ποια είναι η εκτίμησή σας ότι έχει να κάνει με το κομμάτι των κυβερνητικών συνεργασιών. Βλέπετε, εφόσον δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, να μπορεί να προκύψει κάποια κυβέρνηση συνεργασίας και πώς βλέπετε ενδεχομένως ένα τέτοιο σενάριο και τη θέση της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, νομίζω είναι λίγο έτσι, πρόημο το να συζητάμε τι θα προκύψει. Ας αναμένουμε τα αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λέει είναι ότι θα θέλει και διεκδικεί την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με κόμμα βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι ενώ λέει σε κάθε περίπτωση ότι θα είναι από ένα κόμμα, δεν σημαίνει ότι θα είναι από ένα χρώμα. Και βεβαίως όχι από άλλους βουλευτές που έχουν εκλεγεί από άλλο κόμμα. Ναι, γιατί δέχτηκε κριτική γι' αυτό αρχικά, όχι, στην πρώτη φορά που αναφέρθηκε, ναι, σε αυτό. Σωστά, το διευκρίνησε λοιπόν, λέγοντας ότι θα είναι αποκλειστικά από βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αξιολογότατα στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στην κρισιμότητα της εποχής ενδεχομένως να θέλουν να συνεισφέρουν. Το αξιοποιηθούν και κυβερνητικά ουσιαστικά, δηλαδή να τους δούμε σε ένα υπουργικό σχήμα, ας πούμε. Κυβερνητικά. Mm. Όπως και να έχει, το να ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυτοδυναμία δεν αποτελεί μια σκοπιμότητα πολιτική, ούτε είναι καπρίτσιο του ίδιου. Είναι θέμα εθνικής αναγκαιότητας. Ξέρετε όμως, εδώ μπαίνει το κομμάτι, και θα σας διακόψω και θα ολοκληρώσετε τη σκέψη σας στη συνέχεια. Μπαίνει η κριτική ότι βλέπουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κλείνει την πόρτα στις κυβερνητικές συνεργασίες, τουλάχιστον προς το παρόν. Και υπάρχει κριτική ότι τι γίνεται, δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο συνεργάστηκε στο παρελθόν σε μια κυβέρνηση να βρει κοινό τόπο και να συζητήσει? Πώς λέτε, ελάτε να κάτσουμε να συζητήσουμε, όταν η ίδια αναζητάτε την αυτοδυναμία, και κάποιοι, ναι, σας το δίνουν ως αυτοσκοπό, ότι φαίνεται να είναι αυτοσκοπός. Μα σίγουρα αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει προεκλογικά. Mm. Προεκλογικά ο καθένας παλεύει για το δικό του πρόγραμμα, για τη δικά του πιστεύω, και μετεκλογικά ό,τι προκύψει να γίνει συζήτηση. Σε καμία περίπτωση εκτιμώ ότι είναι απολύτως ορθό και κατανοητό ότι δεν μπορεί να μιλάς για συνεργασίες αν δεν έχεις αποτελέσματα. Ναι. Επομένως, ας δούμε τα αποτελέσματα και να συζητήσουμε μετά για τα όποια ενδεχόμενα. Mm-hmm, mm-hmm. Κάντε, λέει, και το κλείνοντας έτσι, το δικό σας κάλεσμα προς τον κόσμο. Μιλήσατε για τη νέα γενιά και πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει στις κάλπες αυτές. Και επειδή, κύριε Μαρκογιαννάκη, καταλαβαίνουμε ότι η αποχή είναι ένας μεγάλος εχθρός σε αυτή την εκλογική διαδικασία, ανεξάρτητα με το τι πρέπει να. Τι θα ψηφίσει ο καθένας, η δικιά μου η έκκληση είναι να πάει ο κόσμος στις κάλπες. Το δικό σας κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους θα ήθελα. Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές είναι οι πλέον κρίσιμες της μεταπολίτευσης. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Και επειδή εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι παροχημένες λογικές του αν θα έχουμε κυβέρνηση της δεξιάς ή κυβέρνηση της αριστεράς, το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση, η χώρα μάλλον, με συγχωρείτε, βρίσκεται ένα σταυροδρόμι του αν θα προχωρήσει μπροστά ή αν θα γυρίσει πίσω. Εάν θα επιστρέψουμε στα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με κλειστές τράπεζες, με το να είναι η χώρα περίγελος της Ευρώπης, το αν θα υπάρχει μια απίστευτη υπερφορολόγηση στη μεσαία τάξη, το αν θα γυρίζει, θα φεύγουν τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, οι συμμαθητές μας στο εξωτερικό για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη και καλύτερο μέλλον, ή αν θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, αν θα συνεχίσουμε να έχουμε μια σταθερή τροχιά, όπου η χώρα πλέον είναι ένας αξιότιμος εταίρος, όπου μας ακούν, συνομιλούμε. Σε πολλές περιπτώσεις μας αντιγράφουν. Σε προγράμματα τώρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είδαμε ισχυρές οικονομίες, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, που ακολουθούν τα προγράμματά μας, το καλάθι του νοικοκυριού εν προκειμένου. Άρα το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς το πόσο κρίσιμο είναι η χώρα να συνεχίσει να έχει μια σταθερότητα, ναι, και κάποιος θα πρέπει να κατανοήσει το πόσο λογικά θα πρέπει να πάει στην κάλπη. Οι σοβαρές συγκρούσεις και οι πολλώσεις του παρελθόντος νομίζω δεν υπάρχουν σε αυτές τις εκλογές, άρα έχει το περιθώριο ο καθένας να σκεφτεί λογικά τι πραγματικά τον συμφέρει και ποιο είναι πραγματικά το καλό του τόπου
και ποιος πραγματικά θα πρέπει να συνεχίσει να είναι στην εξουσία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γνωρίζω ότι σας διέκοψα από άλλες υποχρεώσεις με συναδέλφους των Χανίων. Κανένα πρόβλημα, αλλά είναι ένα χαρά μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο υπόλοιπο του εκλογικού αγώνα που μένει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ.